Είχαμε τον Χαμζά Γιουνές, είχαμε την οριστική συμφωνία του παίχτη με τον Άρη για τα επόμενα 2 χρόνια. Νομίζω ότι ο άνθρωπος που τον γνωρίζει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον είναι και αυτός που έπαιξε το δικό του ρόλο για να έρθει στην Ελλάδα ποδοσφαιριστής για λογαριασμό της Ξάνθης, ο τεχνικός διευθυντής της ακριτικής ομάδας, ο κύριος Γιάννης Παπαδημητρίου. Καλησπέρα σας από το Λίμπερο και Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σας. Σας πετυχαίνουμε σε φάση προετοιμασίας και όλα σας ευχαριστούμε πολύ που δεχθήκατε να μιλήσετε. Εντάξει, δεν τρέχει ο Γιάννης. Πλέον. Έτρεχε τα προηγούμενα χρόνια. Πλέον όχι. Ή μαζί με τον Λαμπριάκο τρέχανε. Ναι. Τρέχουμε γύρω-γύρω τώρα απ' έξω. Ο Λαμπριάκος, πες λίγο, ο Λαμπριάκος έτρεχε κανονικά ή έκλεβε. Ήταν λίγο σπρώξιμο ο Λαμπριάκος. Την ψυχή του Λαμπριάκου δεν την είχαν και πολύ. Έτσι, έτσι. Θορυχτό, θορυχτό. Έχω εντωμεταξύ, τώρα που έχουμε τον Γιάννη, έχω μια φανέλα του Λαμπριάκου με το 13 της Ξάνθης. Πήγαινε κόντρα σε όλες τις προλήψεις, με το 13 έπαιζε ο ψηλός, αλλά εντάξει, ήταν ένας ποδοσφαιριστής τώρα που πιάσαμε τον Λαμπριάκο, ο οποίος η ψυχή του και όλο αυτό που έβγαζε, είναι σπάνιο να το βρεις αυτή τη στιγμή στο σύγχρονο ποδόσφαιρο και νομίζω ότι αυτό ήταν το σήμα κατά τεθέν του σε εμάς, στα χρόνια που έπαιξε σε εμάς, μας βοήθησε πάρα πολύ και έχει γράψει τη δική του ιστορία στη δική μας ομάδα. Ναι, έκανε νομίζω την καλύτερη του παρουσία ποδοσφαιρικά, την είχε στην Ξάνθη. Θυμάμαι ένα γκολ, δεν ξέρω αν έπαιζε Γιάννη, που έχει βάλει στον Άρη, με ένα σαν ανάποδο ψαλίδι, ένα γυριστό, φοβερό γκολ. Ναι, ναι, ένα παιχνίδι που είχαμε κερδίσει 3-1, νομίζω ήταν και οι πρώτες αγωνιστικές του αθλήματος. Ναι, φοβερό, φοβερό γκολ, μας είχε πληγώσει εκεί, έφαγε κάτι πινελίκια εκεί, αλλά εντάξει, φίλος μας είναι ο Σταύρος. Κατάμε στο ποδόσφαιρο. Η Ξάνθη τον Άρη τον έχει πληγώσει αρκετές φορές, αλλά και ο Άρης μας έχει πληγώσει εμάς αρκετές φορές και ειδικά σε εκείνο τον ημιτελικό ήταν μεγάλο για το 0-2. Εκεί πρέπει να είναι ο πρόεδρος, εκεί είχε που το δει. Είναι η συγκυρία αυτή με την κάμερα, δηλαδή είναι η μεγάλη υπόθεση. Είναι άλλο να το βλέπεις στο γήπεδο. Ναι, ήταν, για μας, εντάξει, και εμείς έχουμε κάνει μεγάλη. Ξάνθη είναι μια ομάδα που το ξέρετε είναι 30 χρόνια στην Αλβερνική, έχει παίξει τον Άρη άπειρες φορές. Νίκες, σοπαλίες κτλ. Πάντα είναι δύσκολα παιχνίδια, θεωρώ και για τις δύο ομάδες. Αλλά εκείνο το μάτς σίγουρα έχει στιγματίσει τη σύγχρονη ιστορία της Ξάνθης, γιατί ήταν η πρώτη ευκαιρία να πάει τελικό με έναν Άρη που κακά τα ψέματα εκείνη την εποχή δεν ήταν στα καλύτερά του και ήταν έκπληξη το ότι ο Άρης πέρασε στο τελικό. Και στην δεδομένη εσύ λες το 1-2 με τον Μπενίσκο, λες εκείνο το μάτς. Το 1-2 με τον Μπενίσκο. 0-2. 0-2. 1-2 είχε λήξει εδώ. Γιατί το 1-2 θα περνούσε. 1-2 είχε κερδίσει, είχαμε κερδίσει το Χαριλάου και ήρθε ο Άρης και μας κέρδισε 0-2 και πέρασε τον τελικό με τον Ολυμπιακό. Εγώ λέω το παιχνίδι με τον γκολ του Νέτο το 1-1. Που ήταν φοβερό παιχνίδι. Είχαμε μεγάλες μάχες με τον Άρη, ειδικά στο κύπελο. Πάντα τα παιχνίδια ήταν οριακά. Πάντως η Ξάνθη, αυτό το οποίο έχει πετύχει και είναι η επαρχιακή ομάδα που από τη στιγμή που ανέβηκε δεν είχε ανεβοκατεβάσματα. Με μια βοήθεια, εντάξει, ας δεν το λέμε εκεί που έγινε τον Μπαράζ, εκείνο το. Με τον Ολυμπιακό Βόλο, ενώ τη συγκυρία ότι μπόρεσε να το διεκδικήσει σε μπαράζ. Ναι. Που εντάξει, μια ομάδα τη Super League είναι φυσιολογικό. Είναι πάντως δηλαδή η πιο σταθερή επαρχιακή αυτό ομάδα. Αυτό λέω, ότι είναι η πιο σταθερή επαρχιακή ομάδα. Εντάξει, είναι μεγάλη υπόθεση για μια ομάδα σαν την Ξάνθη, η οποία ξεκίνησε, είναι μια επαρχιακή ομάδα, να διατηρείται τόσα χρόνια με σταθερότητα, με ανωδική πορεία όλα αυτά τα χρόνια. Όταν ομάδες μεγάλες σαν τον Άρη, σαν τον Ηρακλή, σαν που να πιάσω, υπάρχουν άσχημες χρονίες που την έχουν διαβαστεί. Έτσι, μόνο και μόνο την ΑΕΚ, πολλές ομάδες μεγάλες και στο εξωτερικό. Είναι τεράστια επιτυχία και νομίζω ότι η Ξάνθης για αυτό το πράγμα διακρίνεται. Ότι έχει τον, ξέρει το πώς να το διαχειρίζεται, έχει το know-how στο πώς θα διαχειριστεί όλο αυτό το πράγμα. Έχει και το καλό και το κακό βέβαια ότι δεν έχει την πίεση αυτών των ομάδων. Αυτό είναι και καλό και κακό. Είναι καλό και κακό από την άποψη ότι ο κόσμος πάντα δίνει μια όθηση παραπάνω σε όλες τις μεγάλες ομάδες όταν παίζεις με αυτές τις ομάδες και την άλλη όμως η μη ύπαρξή του σου δίνει την ηρεμία να κάνεις ένα πλάνο και να το εφαρμόζεις. Παρ' όλα αυτά όμως όλες οι ομάδες θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας, άσχετα αν μας βάζουν πίεση ή δεν μας βάζουν πίεση. Έτσι είναι. Η Ξάνθη έχει επίσης ένα, πέρα από την σταθερή της παρουσία όπως είπες, έχει το εξής. Έχει τη δυνατότητα, προφανώς γιατί έχει ανεπτυγμένο ένα σωστό δίκτυο scouting διαχρονικά, scouter διαχρονικά, να φέρνει καλούς ξένους ποδοσφαιριστές. Κοιτάξτε, ναι, αν δούμε τα νούμερα, στατιστικά η Ξάνθη ναι, το έχει καταφέρει αυτό και το πιο σημαντικό είναι ότι
μέσω της Ξάνθης έχουν αναστηθεί καριέρες ποδοσφαιριστών. Γιατί αν δείτε με τα οικονομικά δεδομένα που έχουμε εμείς και το budget που έχουμε εμείς, για να έρθουν κάποιοι πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές, θα πρέπει να είναι η σωστή στιγμή. Και αναφέρομαι και στο UNES που υπέγραψε ο Άρης χθες, σήμερα τελείωσε η δουλειά, και στον Clayton και σε πάρα πολλές περιπτώσεις, οι οποίες η Ξάνθη δεν θα μπορούσε ποτέ οικονομικά αυτούς τους ποδοσφαιριστές να τους ικανοποιήσει, αλλά τη δεδομένη στιγμή που ήρθαν μαζί μας, βοήθησε ο ένας τον άλλον, εμάς ο ποδοσφαιριστής, εμείς τον ποδοσφαιριστή, να ξαναφτιάξει την καριέρα του, και νομίζω ότι και αυτό, εκτός από το να επιλέγεις ένα καλό ποδοσφαιριστή, είναι και η σωστή στιγμή που μπορεί να γίνει δουλειά. Μάλιστα. Για τον Μέση, να πάμε λίγο και σε αυτό το κομμάτι και να μιλήσουμε πιο αναλυτικά, γιατί τον ξέρετε και πολύ καλά. Πώς ξεκίνησε η ιστορία του Μέση με την Ξάνθη, πώς ήρθε στην Ελλάδα? Δεν σας ακούω καλά. Πώς ακριβώς, λέει ο Νίκος, πώς ακριβώς πήγατε σε αυτή την επιλογή και πώς ήρθε για την Ξάνθη ο Κινήσιος? Ο Γιουνές ήταν ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είχε συνεργαστεί με τον κύριο Λουτσέσκου στην Ρουμανία. Από τη στιγμή που μπήκε το όνομά του στη λίστα μας, μας έδωσε τις διαβεβαιώσεις ο κύριος Λουτσέσκου όσον αφορά την ποιότητά του και τον χαρακτήρα του και την αγωνιστική του ταυτότητα, γιατί για μας όταν ήρθε ήταν ένα ρίσκο από την άποψη ότι είχε να αγωνιστεί 6 μήνες. Είχε κάποια προβλήματα με το δελτίο του στην προηγούμενη του ομάδα και ήταν έξω από το ποδόσφαιρο για 6 μήνες. Αυτό αποτελούσε τότε ένα ρίσκο για μας, αλλά παρόλα αυτά είναι αυτό που σας είπα πριν. Βάλαμε κάτω τα πράγματα και αποφασίσαμε να του δώσουμε την ευκαιρία. Και αποδείχθηκε ότι τελικά ήταν μια πάρα πολύ καλή επιλογή, γιατί αν θυμάμαι καλά είχε βγει δεύτερο σκόρερ πίσω από τον Μπέρκ τη χρονιά σας. Ναι. Είχατε δεχθεί και κριτική, αν θυμάμαι καλά, κύριε Παπαδημήτρη, για αυτή την επιλογή του Γιουνές? Κοιτάξτε, οποιαδήποτε επιλογή έχει ρίσκο, ναι. Αναλαμβάνεις και την ευθύνη της απόφασης. Από εκεί και πέρα τα αποτελέσματα είτε σε δικαιώνουν είτε σε διαψεύδουν. Εμάς στη συγκεκριμένη περίπτωση μας δικαίωσε η επιλογή μας. Έτσι, μπορείτε να μας πείτε δύο πράγματα για τα χαρακτηριστικά του, δηλαδή τι πρέπει να περιμένει ο Άρης από αυτόν τον ποδοσφαιριστή? Κοιτάξτε, ο Γιουνές καταρχήν είναι ένας νικητής. Έχει έντονη προσωπικότητα και μέσα στο γήπεδο και έξω από το γήπεδο σαν βορειοαφρικανός, και αυτό χρειάζεται μια διαχείριση τουλάχιστον από εμάς και από τους ανθρώπους του Άρη. Αλλά από εκεί πέρα ένας νικητής μες στο γήπεδο. Είναι ένας εκτελεστής σαν ποδοσφαιριστής, χαρακτηριστικά είναι ένας εκτελεστής μες στην περιοχή. Έχει πάντα σωστές τοποθετήσεις και καθαρό μυαλό όταν θα του έρθει η μπάλα. Θέλει τροφοδοσία καλή, γιατί όταν έρθει η μπάλα μες στην περιοχή του και είναι πολύ καλός και στο κεφάλι, νομίζω ότι όσον αφορά το γκολ είναι κάτι το οποίο είναι το ταλέντο του. Από εκεί και πέρα θέλει, σας είπα, σαν Βορειοαφρικανός, θέλει μια διαχείριση, γιατί είναι μια έντονη προσωπικότητα, αλλά νομίζω ότι και οι άνθρωποι που υπέγραψαν το Γιουνές τα γνωρίζουν αυτά. Όντως πρόκειται για μια προσθήκη που ο Άρης αυτά ακριβώς ζητάει από τον επιθετικό του, με δεδομένο θα έχει και κάποιους παίκτες όπως ο Ματέο Γκαρσία, ο Κολάς, ο Ντιγκινί, που θα μπορούν να βοηθήσουν στο να πάει η τελική πάσα και να σκοράρει ο Γιουνές. Θα δούμε το κατά πόσο θα τα καταφέρει. Θα υπάρχει και φιλικό ανάμεσα στις δύο ομάδες, σωστά? Ναι, θα παίξουμε ένα φιλικό στις 11 Αυγούστου στην Ξάνθη. Θα είναι ευκαιρία να δούμε και το Γιουνές, γιατί ένα χρόνο ήταν στην Τουρκία και νομίζω στο Κατάρ ήταν το δεύτερο εξάμηνο, αν θυμάμαι καλά. Θα είναι μια ευκαιρία να τον δούμε πάλι, γιατί από εμάς έφυγε με τις καλύτερες εντυπώσεις και έφυγε σαν φίλος. Ξέρουμε ώρα του μάτς? Το 11 Αυγούστου το θυμάμαι. Όχι. Ακόμα δεν έχει οριστεί. Θα το ορίσουμε με τους ανθρώπους του Άρη εκείνη τη στιγμή, γιατί ξέρετε. Απογευματάκι. Προφανώς θα πάει. Σίγουρα, γιατί υπάρχει ζέστη, ναι, θα πρέπει να τα δούμε όλα αυτά, αλλά είναι φιξαρισμένο το φιλικό για 11 Αυγούστου. Προσέξτε, κλείσαμε οικογενειακό σε ξενοδοχείο. Θα έρθουμε με τα παιδιά εκεί. Μην το αλλάξουμε τη μέρα. Είναι Σάββατο το μάτς. Θα έρθουμε να δούμε και την όμορφη Ξάνθη εκεί. Μια χαρά. Εντάξει. Σοβαρές ομάδες που είμαστε και οι δύο, έχουμε συμφωνήσει. Τώρα, Θεού θέλοντος, εντάξει, θα γίνει 11 Αυγούστου. Έτσι. Πώς βλέπετε γενικότερα, έτσι, πριν σας αφήσουμε, τη μεταγραφική κίνηση των ομάδων, τα ρόστερ λίγο πολύ? Υπάρχει ένα ψηλό σφίξιμο, νομίζω το βλέπουμε στην αγορά. Η αλήθεια είναι ότι ο Άρης κινείται αρκετά, αλλά ήταν και υποχρεωμένος με βάση το γεγονός ότι πέρυσι είχε ένα ρόστερ δεύτερης κατηγορίας. Και να προσθέσω και εγώ στην ερώτηση του Χρήσαντο, πώς βλέπετε και ως Ξάνθη και την γενικότερη κατάσταση αυτή τη στιγμή στο ελληνικό ποδόσφαιρο? Όσον αφορά την αγορά, το δρόμο το δείχνουν πάντα οι μεγάλες ομάδες. Όταν οι μεγάλες ομάδες λοιπόν έχουν ρίξει τα budget,
Και αναφέρομαι ακόμα και στον ΠΑΟΚ, ακόμα και στον Ολυμπιακό, ακόμα και στην ΑΕΚ. Αν δείτε, έχουν πέσει τα μπάτια από τις προηγούμενες χρονιές. Αυτό σημαίνει ότι η αγορά είναι δύσκολη. Εμείς ακολουθούμε όλες οι μικρότερες ομάδες, γιατί αυτοί, σας είπα και πριν, δείχνουν τον δρόμο. Είμαστε σε μια πτωχευμένη χώρα, κακά τα ψέματα, και πρέπει να προσαρμοζόμαστε. Τα έσοδα δεν υπάρχουν, οπότε κάθε χρόνο τα μπάτια πέφτουν και είναι φυσιολογικό να πέφτει και η ποιότητα. Εγώ πάντα λέω ότι με τα μπάτια που διαθέτουν οι ομάδες στο ελληνικό πρωτάθλημα, η ποιότητά του είναι μια χαρά. Αν είχαμε τα λεφτά που είχαμε το 2005, το 2006, το 2004, θα μιλούσαμε για μια άλλη ποιότητα. Γιατί πρέπει να αξιολογούμε αυτό που λέμε, δεν υπάρχει ποιότητα. Για τα μπάτζετ που ξοδεύουμε, θεωρώ ότι η ποιότητα, οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου κάνουν καλή δουλειά σε όλες τις ομάδες. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το ελληνικό ποδόσφαιρο, δυστυχώς έχουμε φτάσει να είμαστε 20 Ιουλίου, να μην γνωρίζουμε πότε θα παίξουμε, αν θα ξεκινήσουμε. Υπάρχουν ομάδες που δεν υπάρχει τηλεοπτικό συμβόλαιο και αναγκαστικά κάνουν υπέρβαση αυτές οι ομάδες που έστω υπογράφουν ένα-δύο ποδοσφαιριστές. Ο Άρης και η Ξάνθη είναι δύο από αυτές. Είναι υπέρβαση για αυτές τις ομάδες, ναι. Γιατί όταν δεν έχεις τηλεοπτικό συμβόλαιο και παρόλα αυτά ρισκάρεις να κάνεις μεταγραφές, είναι ρίσκο, είναι υπέρβαση των ιδιοκτητών. Γιατί είναι αλλιώς να έχεις τηλεοπτικό συμβόλαιο και να διαχειρίζεις τον μπάτζετ σου, και αλλιώς χωρίς τηλεοπτικό συμβόλαιο να κάνεις υπέρβαση. Γιατί είναι πραγματικά υπέρβαση, και ρωτήστε την τσέπη των ιδιοκτητών, ναι, να σας το επιβεβαιώσουν αυτό. Ναι. Από εκεί και πέρα λοιπόν, όταν έχουμε ένα τέτοιο πλαίσιο, να μην γνωρίζουμε 20 Ιουλίου τι θα παίξουμε, πόσες ομάδες θα πέσουν, πόσες ομάδες θα ανέβουν, τι θα γίνει, τι πρωτάθλημα θα παίξουμε, πείτε μου εσείς τι πλάνο μεταγραφικό να κάνεις και να εφαρμόσεις. Πάντως μάθαμε την κλήρωση σήμερα. 30 Ιουλίου κλήρωση. Μια κλήρωση η οποία έπρεπε να έχει γίνει τώρα από την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου. Έτσι. Δηλαδή, okay, η κλήρωση είναι το λιγότερο. Το ότι θα παίξουν οι ομάδες μεταξύ μας το γνωρίζουμε. Ναι. Το θέμα είναι με ποιους όρους θα παίξουμε. Ναι, θα κάνουμε την κλήρωση άσχετα αν δεν ξέρουμε πόσοι ανεβαίνουν, πόσοι πέφτουν. Είναι ένα άλλο. Ναι, θα κάνουμε. Μα να σας πω κάτι, η κλήρωση τι είναι. Ξέρουμε ότι είμαστε 16 ομάδες και όλες θα παίξουμε μεταξύ μας. Ναι. Okay, και έγινε η κλήρωση. Δεν είναι αυτό το σημαντικό. Το αν θα παίξουμε πρώτη αγωνιστική με τον Άρη, με τον Ολυμπιακό, με τον Παναθηναϊκό, έχει καμία σημασία. Έτσι. Καμία δεν έχει σημασία. Πρέπει να ξέρουμε τους όρους που θα παίξουμε το πρωτάθλημα, έτσι ώστε ανάλογα και οι ιδιοκτήτες να επενδύσουν, να δουν τι μπάτι θα έχουμε. Αυτά είναι όλα στον αέρα. Mm-hmm. Γενικότερα εικόνα έχετε από τις άλλες ομάδες, Ατρόμητο, Αστέρα Τρίπολης? Δεν έχω εικόνα, γιατί ακόμα δεν έχουν γίνει παιχνίδια. Σιγά σιγά που θα ξεκινήσουν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια τώρα, με αυτές τις ομάδες που θα παίξουν στην Ευρώπη, θα έχουμε μια εικόνα, αλλά και πάλι είναι πάρα πολύ νωρίς. Όλες οι ομάδες την πραγματική μας εικόνα τη βγάζουμε περίπου τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Ό,τι και να πούμε τώρα θα είναι μια πρώτη γεύση των ομάδων. Αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμα για να δούμε τελικά ποια θα είναι η εικόνα των ομάδων. Όλες οι ομάδες τέλη Σεπτεμβρίου αρχίζουν και δείχνουν τα πραγματικά τους, την πραγματική τους δύναμη. Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ωραία, ευχαριστώ και εγώ. Να καλά, θα τα πούμε στην Ξάνθη. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Παπαδημητρίου.